πέρα από το κλειστό των Μελισσίων, από το δροσερό κλειστό των Μελισσίων. Θα φτιάξουμε λίγο την κάμερα. Είμαστε έτοιμοι. Καλό παιχνίδι, όμορφο θέαμα, όμορφα καλάθια, χωρίς τραυματισμούς. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Πρώτη επίθεση για τους 99ers. Αστοχή. Και οι γηπεδούχοι και οι Πρίαμους δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Το σκορ σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Το πρώτο καλάθι θα έρθει για τους Πρίαμους, οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ με τον Ορφανουδάκη. Καζάκος σε διατρής από τον Πυρεμένο, θα στοχίσει. Βάζει με τον εαυτό του. Του βάλει το πώς. Με αρκετές απουσίες η ιδέα μου. Θα μαγεί λίγο Χατζηνόγλου. Γλουνο πάρτι. Απλά τα πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Κουρεμένος. Ο Δημάδης στον Καθάριο. Καζάκος στο γάμο του Καράγκιουζη. Στο 0-2 οι παιδούχοι. Στο 0-3. Θα θα καθαρίσουν την υπόθεση αμερικό rebound και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Τιμάτης, κουρεμένος. Θα το κλέψουν την μπάλα. Θα τελειώσουν τη φάση. Διαχειρός Λέκα. 4-0. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Τσιρικάδες προέρχονται από δύο ήττες, από Indians και Κολοσσό. Ειδικά στο παιχνίδι με τους Indians, το οποίο βρέθηκαν με 10 από τις μπροστά. Έχουμε το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Έξω τη γραμμή των 6.75. Από τον Κοκκίνη με το νούμερο 24. Συγκεκριμένα με τη μπλούζα για την Kobe Bryant. Για 2, βάλα στο σίδερο. Τσάκα σε ρόλο Χατζηνόγλου. Κάριος, Δημάδης για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, ριμπάτ από ποιον, Παπαδάκος.
το κοντουλάκι. Θα γίνει το λάθος. Κουρεμένος, για τρεις, άστοχος, Παναγιώτης αμυντικό. Παπαδάκος. Πάλι η ραγκέδα, θα πάρει το φάουλ. Θα γίνει το λάθος, ok. Μάτες για τρεις και πάλι στο σίδερο θα έχουν σπάσει. Σε αυτά τα πρώτα 5 και 45 της αναμέτρησης. Ομάδες έχουν μπει στο παρκέ, στο κλειστό των Μελισσίων, χωρίς ρυθμό, χωρίς να συνδέονται με ευκολία με το καλάθι. Θα συναντήσει την μπάλα, θα τελειώσει τη φάση, όχι, θα κοπεί στα ίσα από τον Καζάκο. Ένας παλιός γνώριμος με τα χρώματα των Bullers. Ο Μερμίγκης. Το 3-4 είναι κολλημένος από την πίνακα εδώ στα Μελίσσια. Κάμποση ώρα. Σίγουρα 3 αγωνιστικά λεπτά. Παπαδάκος για 3, θα στοχίσει. Μας παραπονέθηκε πριν την έναρξη του αγώνα ότι δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Πού να ήταν δηλαδή. Καλά, μα ακούτε παίχτη να σου λέει τέτοια αυτό το παιχνίδι. Συνήθως τότε κάνουν παπάδες. Καθάριος θα στοχίσει. Πανουδάκης. Ο Πανουδάκης, ο Μαρκάκος. Και αυτό, όχι. Το κίνημα στο rebound. Και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Δημάτη. Το καλάθι δεν θα έρθει ούτε τώρα για τους North. Δεν έχουν
στο γνωστό του ρυθμό. Μόλις τώρα πέτυχαν το πρώτο τους καλάθι. Με τον τρόπο που γνωρίζουμε. Η απάντηση είναι άμεση. Πέρασε από τον Φλόρο. Στο καλάθι του Καζάκου. 5-9 το σκορ, έχουμε πίσω το λεπτό λεπτό. Η νίκη θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. Πιέζει το Γαλτσάκα. Θάνο! Μπάλας, 29 δευτερόλεπτα, Παπαδάκος, το Παρουδάκης. Απαιτούχει το καλάθι ο Φλόρος. 7-11. Ασάκος για 3. Οπτιμούς 10-11 στο συνένα η παρέα του Παπαδάκου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 10-11 προς τα ικρία μους. Με τραχία κεφαλή. Οι δύο ομάδες κυνηγάνε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση. Το 0-2 γυβεδούχη στο 0-3 η φιλοξενούμενη. Πάρα στο σίδερο. Μπάσκετ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο και δύο ομάδες στο μεγαλύτερο μέρος που ήταν εκτός ρυθμού. Λίγο καλύτερη η κρία μας προς το τέλος της περίοδου. Βρήκαμε ρυθμό. Ενώ και μειώσανε. Για να δούμε. Καζάκος, Δημάδης, για τρεις. Μάλιστα. Για να δούμε άμα αυτό το εύστοχο τρίποντο αποτελέσει εφαλτήριο καλού μπάσκετ και του ίδιου και της ομάδας του, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Καλά και θα έρθει για τους πρίαμους. Απόλυτη ισορροπία. Προς πίσω.
Ελευθερική. Δεν θα τα καταφέρει. Κατοχή για τους Τρίαμους, 5-39. Ο σκορός από την πίνακα στο 13-13. Ο Πατάκος. Βαθάριος θα κλέψει. Παράβαση, κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει από την αρχή του παιχνιδιού. Οι διάθεση έχουν μπει χωρίς συγκέντρωση στο παρκέ των Ελυσίων. Επίθεση που μόλις παρακολουθήσαμε όσον αφορά την προσπάθεια των Πρίαμους να βρεθούν εκ νέου σε θέση οδηγού. Το 13-13 θα παραμείνει. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κάτω σε δύο πάγκους. Ο Πουδουλάκης θέλησε να δώσει προβάδισμα φαίνοντας την προσπάθεια έξω του γραμμή των 6.75. Πολύ όμορφη προσπάθεια από το Κοκκίνη. Δεν του το κάνει το χαλέρι μπάλα. Δεν κατέληξε στο στόχο της. 15-13 παραμένει. Northern Athens, Πρίαμους. Το σκορς 15-13 θα έχει σοφάριση από το νούμερο 77 τον Δελβενακιώτη. Το Εταιρεία 77 κατεβάζει την μπάλα για τους Athens. Θα γίνει το λάθος για να δούμε τον Καζάκα. Μάλιστα κατάφερε και το χασέ. Καζάκος, Δημάδης, Κοκκίνης, θα πάρει την εσωτερική. Περάσει το μερμική πολύ όμορφα. Εκείνος δεν θα τελειώσει. Δελβενακιώτης, Κουντουλάκης. Έχει τον Καζάκο απέναντί του. Ούτε αυτός. Μία άστοχη επίθεση διαθέτει την άλλη. Ο Δημάδη σε κάτι που δεν μας συνηθίσει και μέχρι μέσα δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Λάθος, δεν κάτε ποδαράκια μου. Ο Καζάκος θα κάνει μαντάρα.
δεν έδωσε γρήγορα την πάσα που έπρεπε να το κάνει. Βγήκανε φιλιασμό 3-1 και καταφέρα να μην το τελειώσουν. Και όταν αποφάσισε να δώσει την πάσα, έρθαν αργά. Άσε που ήταν και λάθος. Δεν πρέπει να τους αναλάβω. Να σπάσω κανένα βουνό πάνω τους λειτουργικά 20 μέρες. Μόνο προπόνηση, ούτε γυναίκες ούτε τίποτα. Εκεί είναι το μυαλό τους. Βελβεναγιώτης θα στοχίσει. Κουρεμένος στον Δημάβη. 18-15. Όπως που συνδέεται με το καλάθι έξω από τη γραμμή των 6.75 είναι το σήμα κατά δευτερού. Τσάκας, Σκύση, Νίκης, θα πάει το rebound, Μάδης, Κοκκίνης, θέλετε να περάσει τον Κατσάκο. Σε δεύτερο χρόνο η απάντηση θα έρθει 18-17 διαχειρός Λέκα. Μάδης το Μερινίκη χαμηλά η μπάλα. Έχουμε δει να πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις γενικότερα στην διοργάνωση. Να δούμε με τα χρώματα των μπόλερ στα πράσινα. Για να δούμε τον Καλτσάκα θα εξοχίσει τώρα. Όχι. Το 18-17 παραμένει. Πάρει και το φάουλ για να πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας για τη συμπληρωματική. Έξι για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 21-17 μπροστά η Northern Athens. Καλτσάκα, 21-19. Νέο λάθος, για να δούμε το φυλάκι.
16 δευτερόλεπτα στο συν 2. Σε φαρίσει ο Καλτζάγκας, θα το κάνει 21 όλα, μάλιστα. Τέλος πρώτη μικρόνου, Athens, Optimus Priamos. Το παιχνίδι είναι στην απόλυτη ισορροπία, 21-21. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Για το ξεκίνημα του 30 λεπτού. Ξεκινάνε με σούπε τριών πόντων.
Μάριος είναι άστοχος στην πρώτη, 26-23 θα παραμείνει. Άστοχος και στη δεύτερη, θα πάρουν την επιθετικό ριμπάου. Κάκος θέλει να πάρει την εσωτερική, πάτησε λέει ρεφ. Ο Κίνης θα μαζέψει το rebound, θα τρέξει όλο το γήπεδο. Παλαιοντάκης δεν θα συνδεθεί ούτε αυτός με το καλάθι. Τα έχουν κάνει μαντάρα οι δύο ομάδες σε αυτά τα τελευταία αγωνιστικά λεπτά. Στις 2-3 τελευταίες επιθέσεις εκατέρωθεν. Το 26-23 θα παραμείνει, 5-51. Παραλαμβάνω και οι δύο κυνηγάνε την πρώτη τους νίκη. 0-2 για τους εγκυπεδούχους, 0-3 για τους φιλεξενούμενους. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Πάμε σε ένα time out, ακριβώς 5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Οι ομάδες έχουν μείνει στο 26-23 εδώ και πάρα πολύ ώρα. Καθάριος θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τα ίδια και ο Λέκας. Από το 26. Θα δώσει προβάδισμα 5 πόντων. Μετά για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, μετά από εκείνο το 26-21. Βάλα χαμηλά στο Λέκα, συστημένη στο χέρια του Καθάριου. Θα τρέξει όλο το κήπεδο. Ακολουθεί ο Δημάτης. Καζάκο, συγγνώμη. Ο Μιλίκης δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Μάλιστα.
Φλόρο, συγγνώμη. Ο Λέγας είναι με το νούμερο 9. Συγγνώμη, το συνέξι. Έξι δευτερόλεπτα για το τέλος του 10 λεπτού. Άστοχο θα θέλει να κερδίσει στην δεύτερη. Κουρεμένος βρέθηκε στο έδαφος. Τίποτα έβανε η ρεφ. Η Μάδης. Κουρεμένος για δύο από τα έξι. Βάλα στο σίδερο. Κέρδισε ο Λιμπάου. Από εκεί τον Νέκα. Την Ιστρία
γάμους 31-23. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Πρώτη επίθεση για τους Τρίαμους, θα γίνει το λάθος. Έδωσε στον Καθάριο 9-26, 31-23. Athens. Η απάντηση θα έρθει άμεσα, 33-25, οι Τρίαμους θα ρίξουν και πάλι τη διαφορά κάτω από τους 10. Ήταν η πρώτη φορά η απόσταση των δύο ομάδων βρέθηκε σε διψήφια νούμερα αυτά των 10 πόντων. Επομένως το νέο γαλάφι 35-25 για δεύτερη φορά στις 10. Ο Τσακας πήρε το επιθετικό, δήλωσε παρόν. Και την αδράνεια στην άμυνα των Ιδεδούχων το σκόραρε 35-27. Το καλάθι θα έρθει για κύριο Σκοτσίνη. Για δεύτερα 27. Κοκκίνη στον Δημάτη, θα βοηθεί στον Καζάκο, Δημάτη θα προσκληθεί θύματα. Για να δούμε το φιλουλάκι, θα βλεπωρεί λίγο παραπάνω όπως το πρέπει την παλά. Φιλουλάκης για δύο, έστωχος. 37-29. Και για να δούμε αν αυτό το δεκάλεπτο αποτελέσει το καλύτερο για των δύο ομάδων όσον αφορά την παραγωγικότητά τους, για την οποία έχουμε ένα θέμα. Παρουσίασα έλλειμμα, είναι αλήθεια, πολύ χαμηλό το σκορ, ειδικά για τους Τρίαμους. Μόλις ένα καλάθι σε ένα δεκάλεπτο στο τρίτο. Αυτό που έχουμε να γιώτη. Ο Καζάκας θα κόψει με φάουλ τον Καζάκο, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Thank you.
38-29. Μία στις 2 για τον Πασάκος, ο Κανακιώτης με τον κοκκίνη, τον στέλνει στον Ελμίκη που έδωσε την εσωτερική ουσιαστικά και τον περίμενε ο συμπαίκτης του. Στους 11 είναι η καλύτερη διαφορά ως τώρα στο παιχνίδι. Έχουν πατήσει το πόδι στον γκάζι. Το καλάθι θα έρθει όχι από τον Καζάκο αλλά από τον κύριο που ακολουθήσε ως τρέιλε, τον κοκκίνη. 42-29. Πάμε σε ένα time out, 4-44 για το τέλος. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εγκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Το καλάθι θα έρθει από τον Βεναγιώτη. 42-31. Τέσσερα είπαμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι το καλύτερο παραγωγικά δεκάλεπτο και για τους δύο. Έχει καθέτει το μικρή στο πρώτο, 10 στο δεύτερο, το τρίτο σπίτι να φέρουμε καλύτερα. Έχουν πετύχει 11, θέλουν ένα καλάθι για να αποτελέσει το καλύτερο τους παραγωγικά δεκάλεπτο. Από την άλλη, οι γηπεδοί έχουν πετύχει 10 στο πρώτο, 11 στο δεύτερο. Έχουν πετύχει τους 15 πόντους. Η καλύτερη συγκομιδή είναι αυτή, η
υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα των 2 και 40 και λίγη θα στοχίσει. Παπαδάκος, μπάλα στο σίδερο. Ερμίγκης, Κοκκίνης, για δύο, την μπάλα στο σίδερο. Παπαδάκος, θα στοχίσει, το 46-34 θα παραμείνει. Θα πετύχουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. Θα πάνε το ρεκόρ στο 1-2. Αυτό το σε έναν όμιλο άκρος αναλυτικό. Εξέδρα, έφυγε κοινό τους, το σύν 14. Και 4 για το τέλος. Ο Παναγιώτης θα πάρει την εσφαιρική. Θα του κλέψει την μπάλα από εκείνης. Μερμίγκης. Ακολουθεί ο Δημάτης. Θα πάρει την μπάλα. Μερμίγκης. Κουρεμένος είναι μόνος του. Κακή πασά. Έχουμε βήματα τώρα. 49 δευτερόλεπτα. Τα οποία αποτελούν τυπική διαδικασία. Το τελικό σκορ από μένα να μάθουμε. Παραλαμβάνω ενώ θα τα πετύχουν την πρώτη τους δίκη στη διοργάνωση. Το 0-3, το 0-4 θα πάνε οι Πριάμους. Αγνοείται ο Χατουνογλου, του έχει πέσει βαρύ ο καύσωνας. Σε καμία παραλία με την οικογένεια, με τίποτα από τίποτα θα είναι. Δεν νομίζω. Με τον μωρό σπίτι θα είναι και θα το ταΐζουνε. Χτυπάει και τα γερμανικά του νούμερα, εκτός άμα του έχουν σουίτα μέσα στο σπίτι για να κοιμάται ήσυχος και να πηγαίνει ξεκούραστο στη δουλειά του. Θα μας τα πει ο Παπαδάκος, θα τον ρωτήσουμε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, το 48-36 θα είναι το τελικό σκορ. Athens, Optimus Priamus, 48-36.